Καλησπέρα για μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που με τιμά ιδιαίτερα. Το βιβλίο του Σοφρόν εμένα μου άρεσε. Και μου άρεσε γιατί εν αντιθέσει με τα περισσότερα βιβλία που αναφέρονται σε επαναστατικές εξεγέρσεις στην Ελλάδα, δεν κινείται σε κάτι μεταξύ μυστηρίου και πολιτικού θρύλου. Τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιος είπε, ποιος έκανε, ποιος βγήκε, ποιος μπήκε και τα υπόλοιπα. Τελευταία, ειδικά για το Πολυτεχνείο, υπάρχει μια τεράστια συζήτηση τύπου πολιτικού θρύλου, κάτι μεταξύ πολιτικού θρύλου και πολιτικού κουτσοκολιού, ποιος διαπραγματευόταν το βράδυ έξω από την πόρτα, ποιος ήταν μέσα από την πόρτα και έσπαιρνε τη Μερσεντές του Πρίτανη προς τα μέσα, ποιος την έσπαιρνε προς τα έξω, είπα, ή λέγοντας. Αυτό ο Σοφρόνης το ξεπερνάει και αυτό το πράγμα κατά την ταπεινή μου άποψη το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη όλοι εμείς που ζούμε και δρούμε στις σημερινές συνθήκες ανεξαρτήτως ηλικίας, καταβολών, έστω ακόμη και πολιτικής και ιδεολογικής, εντάξει, όλοι κάπου στο μαξισμό από εκεί αντλούμε, αλλά έστω και αναφοράς, ας πούμε, σε σχέση με τα βασικά κόμματα της αριστεράς. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε να καταλάβουμε τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ξέρετε, συνολικά για την επιστήμη σήμερα, ότι όταν αναλύουμε τα γεγονότα, τα αναλύουμε με βάση μια θεωρητική και αναλυτική βάση. Και σε αυτό το μεθοδολογικό ζήτημα, το βιβλίο αυτό που το διάβασα πολύ πρόσφατα, με εντυπωσίασε θετικά πάρα πολύ. Με εντυπωσίασε θετικά γιατί, κατά τη γνώμη μου, ο Σοφρόνης αγγίζει τις τρεις βασικές πτυχές που πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε την ιστορία του 20ου και θα έλεγα και τις απαρχές της ιστορίας του 21ου αιώνα. Το πρώτο στοιχείο είναι οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις του κινήτου του κέρδους. Και σε αυτό ο Σοφρόνης θέλει μια σημαντική συμβολή κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι δική του, είναι η συμβολή του έστω αντέρμα μας και όλων αυτών που κοντράτε παλιότερα που μιλούν για τον καπιταλισμό μέσα από μεγάλες καπιταλιστικές κρίσεις, από μακρά κύματα και αντιλαμβάνονται την εξέλιξή του μέσα από αυτά. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τις εξελίξεις του επαναστατικού και ταξικού κινήματος μέσα από μια τέτοια οπτική και τις θετικές και τις αρνητικές. Το δεύτερο στοιχείο είναι η ιδιαιτερότητα του ελληνικού καπιταλισμού, δηλαδή αυτή η αδύναμη προτακτική συσσόρευση και παλαίου που έγινε σε αυτή τη χώρα, ένα ζήτημα οικονομικά και πολιτικά κατά την ταπεινή μου άποψη τεράστιο. Με την έννοια ότι για μας τουλάχιστον που προερχόμαστε από τη μαρξιστική παράδοση, να μην πω για μας, για μένα που θεωρώ ότι προέρχομαι από τη μαρξιστική παράδοση, η δουλειά του Εμμανουήλ, του Σαμίρα Μίν, η δουλειά για τη σύγχρονη ανισότητα, η οποία πλέον είναι πάνδημη, δείχνει ότι η προτακτική συσσόρευση κεφαλαίου τελικά είναι καθοριστικός παράγοντας στην εξέλιξη των χωρών και των κοινωνιών. Φανταστείτε ότι η βασική αντίπαλη λογική, η λογική ας πούμε του καθηγητή του MIT, του Νταρόνα Τζέμοκλου, είναι ότι γιατί τα έθνη αποτυγχάνουν, τα έθνη αποτυγχάνουν για βιαστικές κοινωνίες, μέσα και οι καπιταλιστικές κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν δεν έχουν ευκρινείς θεσμούς. Για μας το πράγμα λειτουργεί ανάποδα. Η πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου καθορίζει το πόσο ευκρινή είναι η θεσμή των καπιταλιστικών κοινωνιών και εντέλει τη εξέλιξη των χωρών, η οποία δεν είναι εξέλιξη σύγκριση. Ειδικά σε συνθήκες μεγάλων καπιταλιστικών κρίσεων όπως η σημερινή, είναι συνθήκες τεράστιας απόκλησης. Ο Σοφρόνης το τονίζει αυτό και το τονίζει αυτό σε σχέση με τις συνθήκες της δεκαετίας του 70, που πλέον δεν υπάρχει άνθρωπος που ασχολείται με τα οικονομικά στην Ελλάδα, που να σας διαβεβαιώσω, ο οποίος θα διαφωνήσει με αυτό που λέει, ότι δηλαδή η δεκαετία του 70 ήταν το τέλος της βιομηχανικής παραγωγής του ελληνικού καπιταλισμού και ήταν μια οριστική μετατροπή του σε μια περιφερειακή οικονομία υπηρεσιών, κάτι που κορυφώθηκε το 2000 με την είσοδο στο ευρώ. Αυτό να το καταλάβουμε σαν στοιχείο της κρίσης που οδήγησε στην πτώση της δικτατορίας είναι απαραίτητο. Για να σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Για μια πρόσφατη, σε μια πρόσφατη δουλειά που κάνω, το πούμε νούμερα για τους οποίους το οδηγείτε, το αφηγείτε, η ελληνική οικονομία και η πορτογαλική οικονομία αντίστοιχα που πήγε σε μια άλλη επανάσταση και άλλη ανατροπή εκεί πέρα, είχαν ύφεση της τάξης του 6 και του 7% την περίοδο 1973-1975.
Την ίδια ώρα που παραδείγματος χάρη την Ολλανδική οικονομία πήγε απλώς στο 0. Πήγαν στο 5 και πήγε στο 0. Και αυτό το πράγμα δεν το ανέστρεψε ποτέ. Έκτοτε οι ρυθμοί μεγέθυσης στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότεροι από τους μέσους ρυθμούς μεγέθυσης των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών και αντίστοιχα η πορεία του ποσοστού κέρδους στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότερη από τα αντίστοιχα ποσοστά κέρδους αυτών των χωρών. Πρέπει αυτό το σημείο είναι κομβικό για να καταλαβαίνουμε την φύση και την υφή των εξελίξεων στο πλαίσιο του ελληνικού καπιταλισμού. Και το τρίτο πράγμα που κάνει ο Σοφρόνης και εκείνο το γήπεδό του είναι η πορεία του επαναστατικού κινήματος και του υποκειμενικού παράγοντα στις εξέλιξεις σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή, πραγματικά, άνθρωποι κάνουν τις επαναστάσεις, άνθρωποι κάνουν τις εξελίξεις, ρεύματα, κινήματα, συλλογικότητες παίζουν ρόλο σε αυτές και πάει λέγοντας. Και εκεί κάνει μια βασική αναφορά, ένα βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος και ενώ και του βασικού γεγονότος που το χαρακτήρισε τη δεκαετία του 20, στα τέλη της δεκαετίας του 20, που ήταν η σταθεροποίηση του ΚΚΕ. Η οποία σταθεροποίηση του ΚΚΕ ακολουθήθηκε από μια λογική που έλεγε, μια τριλογική της τέτοιης περίοδου της κομμουνιστικής διεθνούς που έλεγε, ότι παιδιά, κοιτάξτε, εντάξει, θα κάνουμε πρώτα μια δημοκρατική επανάσταση, μετά θα κάνουμε μια πιο δημοκρατική επανάσταση, μετά θα κάνουμε μια ακόμα πιο δημοκρατική επανάσταση και κάποια στιγμή θα κάνουμε και την κανονική επανάσταση. Και αυτό το πράγμα έχει χαρακτηρίσει τις εξεγέρσεις στην Ελλάδα, όλες τις εξεγέρσεις, δηλαδή αυτό που είπε στην Ευρώπη η Σοφία στην αρχή, το 1936 είχαμε το σύμφωνο, λίγο μετά το 1936 είχαμε το σύμφωνο Σοφούλης Κλάβερα. Αφήστε παιδιά να δούμε να γίνει ο δημοκρατικός μετασχηματισμός της χώρας και μετά θα δούμε πού θα φτάσει η εργατική εξουσία. Μετά είχαμε τη δεύτερη περίοδο, στο Αντάρτικο. Αφήστε να φύγουν οι Γερμανοί και μετά θα δούμε πώς θα οργανωθεί η επαναστατική δράση. Και στο Πολυτεχνείο αντίστοιχα, αφήστε να φύγει η Χούντα και μετά θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Και με αυτόν τον τρόπο μια αδύναμη αστική τάξη που είχε μένει κουρά των εξελίξεων και ειδικά στο Πολυτεχνείο το συνολικό πολιτικό σύστημα που μένει ουρά των εξελίξεων, βασισμένο σε αυτή τη λογική έρχεται και μαζεύει και καθαρίζει την βουγάδα με χαρακτηριστική άνεση. Έρχεται ο Καραμαλής το 1974, πίνει 54% και τον γίνει πλάκα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα που έχει να κάνει με την ουσία και τον τρόπο αντίληψης του υποκειμενικού παράγοντα της αριστεράς για τα πράγματα. Αυτό δούλεψε, αν θέλετε, και σε ένα μεγάλο βαθμό και στην κρίση και στις επαναστατικές κινήσεις, στις πλατείες το 2010 και το 2012. Αφήστε να φύγει, να φύγουν τα μνημόνια και θα δούμε παρακάτω. Αυτό το θα δούμε παρακάτω είναι κατά τη γνώμη μου μια μεγάλη αδυναμία του κομμουνιστικού ρεύματος στην Ελλάδα, το οποίο εγκλωβίζει μάζες και διαθέσεις στην πραγματικότητα στις πολιτικές επιλογές κάποιων ηγεσιών, οι οποίες μπορεί και θέλει να μην θέλουν και να γίνει σύγκρουση ποτέ. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κλείνοντας αυτή την αναφορά στην οποία ήθελα να σταθώ, θέλω να καλέσω όλους σας να διαβάσετε με μεγάλη προσοχή αυτό το βιβλίο, όχι τόσο για να καταλάβουμε τι έγινε στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο έγινε μια κοινωνική λαϊκή εξέγερση που συνδέθηκε με το εργατικό κίνημα και η οποία εν τέλει εγκλωβίστηκε στα αστικά πρότυπα, όπως και η εξέγερση των πλατιών του 12 εγκλωβίστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο τι ακολούθησε με το Τρίτο Μνημόνιο, όπως προτίτερα να πούμε το 46-49 οι δυνάμεις και οι επαναστατικές διαθέσεις του κόσμου στην ελεύθερη Ελλάδα εγκλωβίστηκαν στις κινήσεις του Σκόπη του Γεωργίου Παπανδρέου και όλων των υπολείπων αστικών κομμάτων, τα οποία ξαφνικά άρχισαν να έρχονται σε ένα είδος διαπραγμάτευσης. Θέλω να καταλάβουμε, γιατί είναι μια μεθοδολογία για να καταλάβουμε και το σήμερα. Και ανεξάρτητα αν κάποιος θα συμφωνήσει, θα διαφωνήσει με το σύνολο της μεθοδολογίας, από ας πούμε και εγώ το δικό μου, εγώ θεωρώ ας πούμε ότι η κρίση του 70 από ο χρόνος δεν ξεπεράστηκε ποτέ για τον παγκόσμιο καπιταλισμό, ξεπεράστηκε από το 82 και μετά, υπήρξε περίοδος του νεοφιλελευθερισμού για 30 χρόνια, όπου ο καπιταλισμός αναπτυσσόταν. Κάτι γνώμη τη δικιά μου, άλλοι άνθρωποι λένε αυτό που λέει ο χρόνος.
Ο Έλς Μαντέλα, ας πούμε, έλεγε αυτό, ότι στην ουσία είναι μια μακρά κρίση που ξεκίνησε το 70 και συνεχίζεται με διαλύματα. Αλλά δεν είναι τόσο και το θέμα. Το θέμα είναι η αντίληψη της εξέλιξης και της δυναμικής του καπιταλισμού στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, αλλά και στην επαναστατική δράση. Και σε αυτό νομίζω ότι η συμβολή του Σοφρόνη είναι σημαντική, ίσως και σημαντικότερη από το ίδιο το γεγονός που πραγματεύεται, που είναι βέβαια ορόσημο για τις γενιές της, για τις δικές μας, που ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σας ευχαριστώ.